Γεια σας και καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου λίγο απ' όλα. Αυτό είναι ένα βίντεο, θα σας δείξω τα e-readers μου και θα σας πω τη γνώμη μου για αυτά. Και ο σκοπός που κάνω αυτό το βίντεο είναι για να μοιραστούμε ενδιαφέροντα όσον αφορά τη λογοτεχνία, βιβλία και τέτοια. Και όχι μόνο λογοτεχνία, γενικά ό,τι διαβάζετε. Λοιπόν, εγώ έχω δύο e-readers. Το ένα το πήρα από την Αμερική όταν πήγα στην Αμερική και δεν μπορείτε να το βρείτε στην Ελλάδα. Και δεν έχει και νόημα, ας πούμε, να το πάρετε στην Ελλάδα γιατί δεν μπορείτε να αγοράσετε βιβλία. Εκτός κι αν είσαι στην Αμερική. Εγώ έχω όμως πάρα πολλά EPUBs από το Orange και έτσι μου είναι χρήσιμο. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το Nook από το Barnes & Noble στο βιβλιοπωλείο και είναι το Nook Color. Πατάς εδώ, παρατεταμένα και ανοίγει. Βλέπετε ότι έχει ήδη ένα. Βλέπετε ότι η οθόνη του αντανακλάει πάρα πολύ τον ήλιο και αυτό δεν είναι καλό γιατί όταν προσπαθείτε να διαβάσετε ένα βιβλίο μπορεί να σας ενοχλεί. Επίσης είναι έγχρωμο και θυμίζει την οθόνη του υπολογιστή, που πράγμα που δεν είναι και τόσο, ας πούμε, μπορεί να σας κουράζει τα μάτια. Όμως εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το συγκεκριμένο, γιατί εκτός το ότι μπορείτε να αποθηκεύσετε εδώ μέσα άπειρα βιβλία, γιατί μπορείτε να βάλετε μέχρι και 16 GB μια SD card, το συγκεκριμένο, εκτός από EPUBs, έχει application για να διαβάζει PDF, και έχει και διάφορα παιχνίδια και applications τα οποία μπορείτε να τα έχετε για να περνάει η ώρα σας. Ουσιαστικά δηλαδή είναι σαν ένα mini tablet αυτό. Απλά είναι περισσότερο για να διαβάζεις βιβλία. Θα μου πείτε αν έχω iPad, ας πούμε την ίδια δουλειά δεν κάνει. Δεν ξέρω παιδιά, δεν είχα iPad, εγώ το πήρα αυτό από την Αμερική. Το ξεκλειδώνετε έτσι. Εδώ. Και έχετε ας πούμε εδώ την πρώτη οθόνη που δείχνει τα βιβλία που έχετε μέσα. Και μπορείτε να διαβάζετε. Και εδώ είναι ένα παιχνίδι με τουβλάκι που παίζω. Αυτό το κακό του είναι ότι κάνει πάρα πολύ ώρα να φορτίσει. Και έτσι το κλείνετε πάλι, παρατεταμένα πατάτε. Κάνει πάρα πολύ ώρα να φορτίσει. Και ότι παίρνει EPUBs και PDFs. Λοιπόν, μετά έχω ακόμα ένα e-reader, το οποίο είναι από την Amazon, το οποίο μπορείτε και εσείς να το πάρετε. Και είναι και λίγο βαρύ το προηγούμενο. Και είναι αυτό εδώ. Έχει κάτω πληκτρολόγιο, πήρα αυτό με το πληκτρολόγιο. Αυτό εδώ κάνετε slide εδώ για να ανοίξει. Ανοίγει, έχετε τα βιβλία σας εδώ, σε τέτοιο στυλ. Είναι ακριβώς σαν να διαβάζετε από χαρτί. Αυτό υποστηρίζει μόνο MOBI και PDFs, αλλά τα PDFs δεν διαβάζονται καθόλου εύκολα, ούτε στο προηγούμενο, ούτε σε αυτό, εκτός αν έχετε το application για το PDF που σας είπα, το οποίο πρέπει να το αγοράσετε από την Αμερική. Οπότε εκτός και αν έχετε κάποιον γνωστό στην Αμερική να σας το στήσει και να σας το στείλει, δεν είναι πολύ καλή ιδέα. Αλλά γι' αυτό και δεν μίλησα και πολύ γι' αυτό. Αλλά αυτό το Amazon είναι πάρα πολύ ωραίο. Παίρνει μέσα πάρα πολλά βιβλία. Μπορείτε να αγοράσετε κατευθείαν από το site του Amazon με την πιστωτική σας. Μπορείτε να βάλετε τα βιβλία σας σε συλλογές. Θυμάτε που σταματήσατε να διαβάζετε το βιβλίο και ανοίγει εκεί η σελίδα. Μπορείτε να κάνετε bookmarks, δηλαδή να σημειώσετε εσείς κάποιες σελίδες που θέλετε να έχετε εύκολη πρόσβαση. Μπορείτε να κάνετε highlights, να γράψετε, να βρείτε μέσα στο βιβλίο μια συγκεκριμένη λέξη. Το δικό μου ήρθε με ένα ενσωματωμένο λεξικό αγγλο-αγγλικό, οπότε αν δεν ξέρω κάποια λέξη πηγαίνω με τον κέρσορα με αυτό εδώ επάνω στη λέξη και μου λέει τι σημαίνει. Αγόρασα και ένα γερμανο-αγγλικό λεξικό, το οποίο το χρησιμοποιώ για τα γερμανικά βιβλία που διαβάζω, γιατί τα γερμανικά μου δεν είναι τόσο καλά. Και παραδείγματος χάρη να σας δείξω, πηγαίνω τώρα σε ένα βιβλίο που διαβάζω, παραδείγματος χάρη διαβάζω την ιστορία A History of the World in 100 Objects, το οποίο το αγόρασα, ας πούμε, από το Amazon, νομίζω. Έχει και άπειρα MOBI να κατεβάσετε από Torrents και, ας πούμε, εμφανίζεται έτσι η σελίδα. Και εδώ πέρα έχει δύο κουμπάκια, τα οποία τα χρησιμοποιείτε για να πάτε στην επόμενη σελίδα. Βλέπετε πόσο γρήγορα αλλάζουν οι σελίδες. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Και αυτό το Kindle, το Amazon, έχει πάρα πολύ, κρατάει για πάρα πολύ δηλαδή, δεν χρειάζεται να το φορτίζετε συνέχεια. Έχει και sleep mode, το οποίο δεν τρώει πάρα πολύ μπαταρία και μετά κάνοντας έτσι απλά τακ ανοίγει κατευθείαν. Γενικά θέλω να πω ότι με το Amazon είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη, είναι πάρα πολύ ελαφρύ, πάρα πολύ λεπτό. Θέλει να πάρω και βέβαια και μια θήκη για να το βάλω για να το προστατεύσω. Αλλά επειδή έχω
Έχω χρησιμοποιήσει αρκετά e-readers, ξεκινώντας από τον e-book reader που είχε βγει παλιά και εξού έχω και αυτή τη θήκη. Αυτή η θήκη είναι από τον e-book reader, από το παλιό που είχα και χάλασε. Το χάλασε δηλαδή, το έσπασα. Και από ένα κόμπο που έχει ο αδερφός μου, θα σας το δείξω κάποια άλλη στιγμή. Έχω να πω ότι το Amazon είναι το πιο εύκολο για χρήση και το πιο βολικό και το πιο πολύ που έρχεται στα δεδομένα του βιβλίου. Αν θέλετε όμως κάτι πιο πώς θα πω, σύγχρονο τεχνολογικά, γιατί είναι έγχρωμο, γιατί θέλετε να βλέπετε φωτογραφίες, γιατί θέλετε να ακούτε μουσική, θέλετε να έχετε applications, είτε είναι Skype, είτε είναι Sudoku, είτε είναι Angry Birds, είτε είναι Mahjong, χίλια δυο, τότε ας πούμε το Nook Color είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά το Nook Color δεν μπορείτε να αγοράσετε βιβλία. Δηλαδή μπορείτε να βάλετε τα βιβλία που έχετε, αλλά δεν μπορείτε να αγοράσετε βιβλία και applications και δεν ξέρω αν μπορείτε να βρείτε και από κάπου στο ίντερνετ. Γιατί το έχουν μόνο για την Αμερική. Το έχουν δηλαδή προς το παρόν και δεν ξέρω γιατί. Εύχομαι να το αλλάξουν σύντομα γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο. Αν έχετε e-readers, αν διαβάζετε βιβλία, αν έχετε κάποιο αγαπημένο βιβλίο να μου προτείνετε, αν έχετε κάποιο site με e-books, με δωρεάν e-books, αν ξέρετε κάποιο torrent, γενικά αφήστε μου σχόλια. Πείτε μου αν θέλετε να κάνουμε κανένα book club και να διαβάζουμε, απορίες για τα συγκεκριμένα, πώς συνδέονται, πώς αεροφορτίζουν κτλ, πόσο κοστίζουν, μπορείτε βέβαια να τα δείτε και στα online στα sites, αλλά είμαι διαθέσιμη να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο, τα λέμε στο επόμενο. Φιλάκια, γεια σας!